Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Ο λαδός φιλαράκι, τι είναι αυτά που έχει πει, που λέει για τους φιλάθλους, έτσι. Γιατί δεν κάθεται να μιλήσει για την ομάδα του μόνο και να... Γιατί δεν κάθεται να μιλήσει για την ομάδα του και μιλάει για την... Η ομάδα του έκανε επανάσταση. Που τα παίρνουν και λέει τι κάνουν και ράνουν μέσα και να κοιτάξει την ομάδα του εκεί, όπως λέει ο Ραπτόπουλος, να μετράει τα κεφάλια δεξιά και αριστερά, δεν είναι ούτε 166, είναι 132 και συν 3 αυτοί που βγαίνουν συνεχόμενα, είναι 135. Αυτό το πράγμα να κοιτάξει, για να κοιτάξει να σωθεί κανονικά τώρα, γιατί έχει ένα πρόγραμμα... Ποιοι είναι 135? 135 κεφάλια. Ηρακλήδης. Ηρακλήδης, γιατί αμφιβάλλεις ότι είναι 135. Πόσο χρόνο είσαι ρε Μάρκο, ειλικρινά? Εγώ πόσο είμαι, 55, γιατί σε έχω πει πολλές φορές, το Καφτατζόγλιο γέμιζε επί Χατσιπαναγή, Παπαϊωάννου, γι' αυτό να το καταλάβετε καλά, εσείς Ηρακλήδης. Ερχότανε από τον Άρη, από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό, αυτοί οι φίλοι που... Άμα μου λύσεις ποτέ, αν μου λύσεις ποτέ μια απλή απορία, θα συμφωνήσω μαζί σου σε ό,τι και... Κάτσε να σου τη λύσει. Πώς γίνεται λοιπόν το ρεκόρ εισιτηρίων που έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη να το κατέχει ο Ηρακλής χωρίς να παίζει ο Χατζημανάγιος το 1970? Ήταν πιο μεγάλη, πιο μικρή τούμπα. Ρωτάω, πώς γίνεται. Απλή απάντηση, ήταν πιο μικρή τούμπα. Δεν χρειάζεται. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν... ο ΠΑΟΚ έπαιξε και αυτό στο Καφτατζόγλιο. Γιατί δεν έκοψε ποτέ τόσα εισιτήρια, για πες μου. Πότε έπαιξε. Δεν μου απαντάς, ρε Μάρκο. Όχι, όχι, να σε... Γιατί ποτέ δεν έκανες το ρεκόρ εισιτήριων του Ηρακλή? Γιατί ποτέ δεν το έκανες το ρεκόρ εισιτηρίων του Ηρακλή? Γιατί δεν το έκανες ποτέ? Δεν υπάρχει αυτό που μου λες επίσημα. Δεν υπάρχει αυτό που μου λες επίσημα. Το ρεκόρ εισιτήριων το έχει ο Ηρακλής και στην Ευρώπη το έχει ο Άρης. Γεια σου Μάρκο. Ερώτηση στον κόκκινο, τελευταία. Ναι. Το ρεκόρ εισιτήριων στο Καφτατζόγλιο, ποια ομάδα το έχει? Σαν γήπεδο, ο Άρης. Ο Άρης. Ναι. Α, πάμε παρακάτω. Στο παιχνίδι με τη Ζέλτσα. Άντε, πάμε παρακάτω. Με Ευρώπη όμως. Και τι έγινε? Σπειράζει που δεν έπαιζε εσύ στην Ευρώπη και έπαιζε ο Άρης δηλαδή. Μα...